Η ερχόμενη εκλογική αναμέτρηση είναι τελικά και κυριολεκτικά ένας αγώνας υπέρ βομών και εστιών. Σε μια μεγάλη εκδήλωση και έχοντας την Λούκα Κατσέλη στο πλευρό του, ο Άλεξης Τσίπρας παρουσίασε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμούς. Συνολικά 4.200.000 πολίτες έχουν σήμερα μη εξυπηρετούμενες οφειλές σε τράπεζες, funds, εφορία και τον ΕΦΚΑ. Ενώ 1.000.000 τραπεζικοί λογαριασμοί είναι κατασχεμένοι. Η πρόταση αφορά όλων των ειδών τις οφειλές, ενώ διαθέτει δύο επιλογές για την αποφυγή πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης. Το όριο μπαίνει στις 300.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια, ενώ η πρώτη επιλογή προβλέπει δυνατότητα διαγραφής του 40-60% της αρχικής οφειλής και κρατική επιδότηση ως 50% για την αποπληρωμή του υπολείπου, αλλά σε σύντομη διάρκεια αποπληρωμής. Η δεύτερη επιλογή προβλέπει ρύθμιση με καταβολή του 100% της αντικειμενικής αξίας, αλλά η αποπληρωμή γίνεται σε βάθος χρόνου έως και 35 ετών, με σταθερό επιτόκιο 2%. Το πάρτι τελειώνει στις 21 του Μάη. Η δικαιοσύνη θα επιστρέψει στον τόπο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που προανήγγειλε ξεχωριστό υφυπουργείο για το ιδιωτικό χρέος και τη στεγαστική πολιτική, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι άφησε ανεξέλεγκτα τα funds. Προανήγγειλε επίσης λεπτομερή χαρτογράφηση των εταιριών εξυπηρέτησης οφειλών που λειτουργούν στην Ελλάδα και νέο νομοθετικό πλαίσιο, απευθυνόμενος κυρίως στη μεσαία τάξη. Εδώ κοιτάμε στα μάτια τη μεσαία τάξη. Και τις λέμε, δίνετε η ευκαιρία να διατηρήσετε την περιουσία σας. Πρώτο βήμα, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, με προοδευτική κυβέρνηση, θα είναι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την απαγόρευση των πληστηριασμών επί τρίμηνο μέχρι να λειτουργήσει το νέο πλαίσιο. Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν τη σφοδρή κριτική της κυβέρνησης. Τον κύριο Τσίπρα, ό,τι και αν λέει, δεν μπορεί να τον πιστέψει κανείς. Τα έχει ξαναπεί με άλλα λόγια, αλλά με τον ίδιο στόμφο. Και έχει κάνει τα αντίθετα. Η συσάχθεια που υποσχόταν, όλοι ξέρουν ότι ήταν κούφια λόγια, αφού παρέδωσε κόκκινα δάνεια στο 43,5%. Σήμερα λανσάρει το σύνθημα «Χαρίζω σπίτια, χαρίζω οικόπεδα».